Καλησπέρα. Παρασκευή βράδυ και η εκπομπή pre-game Ματιά στα Sport και πάλι μαζί σας. Μαζί θα δούμε την προετοιμασία των ομάδων για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Να πούμε εδώ ότι η εκπομπή θα παίζει και επανάληψη Σάββατο 12.30 ώρα το μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τη Super League 2 κατηγορία, πρεμιέρα της Κοζάνης στο να ελπίσουμε στο ΔΑΚ Κοζάνης. Γίνεται πραγματικά μια μάχη με το χρόνο από τους εργαζόμενους εκεί για να προλάβει η Κοζάνη και να μπορέσει να αγωνιστεί στο γήπεδό της. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με όνειρα, φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους, η Κοζάνη υποδέχεται την Κυριακή 4 η ώρα το απόγευμα στο ΔΑΚ Κοζάνης τον Αιωλικό. Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Ηρακλή στο κύπελο, το πρωτάθλημα της Super League 2 αρχίζει. Το παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδας τελείωσε και πλέον οι Ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται για την ιστορική αναμέτρηση απέναντι στον Αιωλικό για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Ο Δήμος Κοζάνης εργάζεται πυρετοδός προκειμένου να βρίσκεται το γήπεδο σε εξαιρετική κατάσταση για να υποδεχτεί η τοπική ομάδα τον σύλλογο από τη Λέσβο με τις πρώτες εντυπώσεις να είναι πολύ θετικές. Στόχος των Ερυθρόλευκων του Άγγελου Νιγκόζη είναι το τρίποντο, το οποίο σαφώς δεν θα έρθει εύκολα με τους παίκτες του Απόστολου Χαραλαμπίδη να αναζητούν και αυτοί την πρώτη νίκη έπειτα από 37 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία, παίρνοντας έτσι η αναμέτρηση έναν ιστορικό χαρακτήρα. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο με ένα παιχνίδι Μακεδονικός Ηρακλής. Την Κυριακή Κοζάνη Αιωλικός, ΑΕΛ Καμπανιακός, Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΚ Β. Τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, ΠΑΟΚ Β' Απόλλων Πόντου, ΡΕΠΟ ο Λεβαδιακός. Το παιχνίδι Νίκη Βόλου Αλμοπός Αριδέας δεν ορίστηκε όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή. Ο Αλμοπός Αριδέας αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα της Super League 2. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και την πρόκριση της Κοζάνης στην τέταρτη φάση του κυπέλου, επιβλήθηκε του Ηρακλή με σκορ 2-1, έχει μπροστά της τον αγώνα με τον Αιωλικό. Να δούμε το βίντεο. Ιστορικό παιχνίδι για την Κοζάνη, η οποία θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Super League 2 με το δεξί. Την Κυριακή αντιμετωπίζει τον νεοφώτιστο Αιωλικό. Να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερα ο τερματοφύλακας Τάσος Καραγκιόζης και το νέο απόκτημα της Κοζάνης Νίκος Κοροβέσης. Παίζουμε την Κυριακή με τον Αιωλικό, καλώς ερχόντες των πραγμάτων. Πιστεύω είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να κερδίσουμε στην έδρα μας. Ελπίζω να είναι έτοιμο το γήπεδο, να είναι και κοντά μας ο κόσμος να μας βοηθήσει, να μας δώσει μια έξτρα όθηση. Τώρα είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζουμε τους παίχτες και την ομάδα, αλλά δεν πιστεύω να αποτελεί πρόβλημα αυτό για μας. Θα δουλέψουμε αυτό που κάνουμε στο πλάνο του προπονητή και πιστεύω να τα απεξέλθουμε κατάλληλα. Είσαι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας, γνωρίζεις από τις δυσκολίες. Πού πιστεύεις μπορεί να κριθεί ένα παιχνίδι της πρεμιέρας? Πρεμιέρα πιστεύω πρέπει να βγάλεις πάθος, θέληση και πίστη. Και πόσο μάλλον όταν θα έχεις και τον κόσμο μαζί σου, να δώσεις και το κάτι παραπάνω για να μπορείς να καταφέρεις να πάρεις τους 3 βαθμούς και να ξεκινήσεις με το δεξί του πρωτάθλημα. Ένα πάθος, θέληση και πίστη που δείξατε στον αγώνα με τον Ηρακλή στην Κομωτινή. Δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό, γιατί και για μας ήταν το πρώτο τεστ, ας πούμε, το οποίο φάνηκε ότι ανταπεξέλθαμε, αντέξαμε στην πίεση, ήμασταν εκεί συγκεντρωμένοι και καταφέραμε να αποκλείσουμε και να δώσουμε μια σημαντική πρόκληση στην ομάδα. Ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Και έβαλες και εσύ και το χεράκι σου, πραγματικά αντανακλαστικά, φοβερά, στην τελευταία φάση βασικά. Πες μου εκείνη τη στιγμή, γιατί όλοι είδαν ότι ενώ μια δύσκολη επέμβαση ενός θεματοφύλακα έχεις γυρίσει από τα δεξιά και... Ναι, ήταν όντως μια δύσκολη επέμβαση. Έγινε ένα σουτ που κόντραρε στον αμυντικό μας. Είχα γυρίσει το κορμί μου, αλλά τελευταία στιγμή κατάφερα και έβγαλα την μπάλα από πριν μπει γκολ. Χαίρομαι που κατάφερα και εγώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει την πρόκριση και προχωράμε όλα καλά. Και ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους για την πρεμιέρα. Ελπίζω να έρθουν στο γήπεδο να στηρίξουν την ομάδα της πόλης μετά από τόσα χρόνια στα επαγγελματικά σαλόνια πάλι. Να είναι δίπλα μας και πιστεύω να καταφέρουμε κάτι όμορφο αυτή τη χρονιά. Νίκος Κοροβέσης, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές σε Super League 1, σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Νίκο, καλώς ήρθες στην πόλη μας.
πρώτες ημέρες, πρώτον καιρό στην Κοζάνη. Θέλω εντυπώσεις από την ομάδα, πώς την είδες, το έμπειρο μάτι σου. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Κοιτάξτε, είναι μια, καταρχήν μια ωραία πόλη, πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς που ήρθαμε τώρα στην πόλη. Από εκεί και πέρα η ομάδα είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, με καλούς ανθρώπους γύρω τους που την αγαπάνε. Και πραγματικά η υποδοχή ήταν πολύ καλή, θα έλεγα. Πρεμιέρα την Κυριακή, Αιωλικό, νεοφώτιστη ομάδα και Αιωλικός. Πού πιστεύεις μπορεί να κρυθεί ένα παιχνίδι πρεμιέρας, γιατί είναι, είπαμε, κρίση. Σίγουρα, ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, πόσο μάλλον και η δικιά μας. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε εδώ και καιρό. Θα είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε. Έχουμε έμπειρα παιδιά, έχουμε παιδιά που δουλεύουν καθημερινά σκληρά. Και εμείς και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Και θα είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να δώσουμε τη χαρά στον κόσμο να δει αυτό το παιχνίδι και να απολαύσει και μια νίκη. Καλώς ο χρόνος των πραγμάτων να γίνει εδώ στο γήπεδο μας και όχι σε κάποιον κομμωτινή πάλι. Βέβαια, εντάξει. Πες μας και μια ευχή για τους φιλάθλους, τι μπορούν να περιμένουν από εσάς, αλλά και τι περιμένετε εσείς από αυτούς. Εντάξει, αυτό που περιμένει ο ποδοσφαιριστής είναι να έχει κόσμο το γήπεδο, να στηρίξουν την ομάδα. Η ομάδα θα πρέπει να ξέρουν ότι θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, με πολύ πάθος, πολύ δύναμη. Θα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές αξιόλογοι στην ομάδα. Και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Να περάσουμε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, εκεί που αγωνίζονται οι δύο δυτικομακεδονικές ομάδες, Εορδαϊκός και Καστοριά, που έχουν δύσκολο έργο εκτός έδρας. Ο Εορδαϊκός θα ταξιδέψει στα Τρίκαλα, ενώ η Καστοριά στον Αστέρα Σταυρού. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με τις δύο δυτικομακεδονικές ομάδες, Εορδαϊκό και Καστοριά, να δοκιμάζονται εκτός έδρας. Ο Εορδαϊκός, που μετά από δύο εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας, λόγω αναβολής της πρώτης αγωνιστικής από την ΕΠΟ, αλλά και της δεύτερης αγωνιστικής λόγω μη αδειοδότησης του Εμίλιου Θεοφανίδη, ετοιμάζεται για τη δύσκολη αποστολή μέσα στα Τρίκαλα, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα. Ο Εορδαϊκός φέτος είναι μια νέα ομάδα με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που διψάνε για διάκριση. Ο έμπειρος τεχνικός των Λιγνητορίχων, Νίκος Καταγαλίδης, όλη την εβδομάδα τονίζει στους ποδοσφαιριστές του πως πρέπει να δείξουν αγωνιστική πειθαρχία και απόλυτη προσήλωση στο αγωνιστικό πλάνο. Υπάρχει αισιοδοξία στο στρατόπεδο του Εορδαϊκού πως η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει και να φύγει από τα Τρίκαλα με ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην Καστοριά αφήνουν πίσω το άτυχο αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής και κοιτάζουν μπροστά. Μετά από τη βαριά εντός έδρας ήττα, οι ποδοσφαιριστές του κυρίου Κατσαρού καλούνται να σηκώσουν κεφάλι και να ρεφάρουν την ήττα από τα Τρίκαλα με θετικό αποτέλεσμα μέσα στον Αστέρα Λιανοκλαδίου Σταυρού. Να δούμε το πρόγραμμα. Αστέρας Πετρητή Νέα Αρτάκη, Βατανιακός Σβορώνος, Κιλελέρ Θεσπρωτός, Τρίκαλα Εορδαϊκός, Αναγέννηση Άρτας Λευκύμη, Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού Καστοριά, Θύελλα Κατσικά Φίκη, Πιερικός Ζάκυνθος, Μαγνησιακός Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Στη βαθμολογία Πιερικός, Αναγέννηση Άρτας, Ζάκυνθος, Τρίκαλα, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Αρτάκι, Σβορώνος, Κιλελέρ, 3 βαθμούς. Χωρίς βαθμό, Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού, Καστοριά, Θύελλα Κατσικά, Φίκη, Θεσπρωτός, Μαγνησιακός, Αστέρας Πετρητή, Λευκύμη, Βατανιακός και Εορδαϊκός. Ο Εορδαϊκός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες. Μπορεί να διανύουμε την τρίτη αγωνιστική στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά ο Εορδαϊκός την Κυριακή θα παίξει για πρώτη φορά. Και ένα, μάλιστα, όπως είπαμε, δύσκολο παιχνίδι μέσα στα Τρίκαλα. Να δούμε το βίντεο. Οι αναβολές των δύο προηγούμενων αγωνιστικών ανάγκασαν τον Εορδαϊκό να ταξιδέψει στα Τρίκαλα χωρίς να έχει στα πόδια του επίσημο παιχνίδι. Παρόλα αυτά τα εμπόδια, στον Εορδαϊκό υπάρχει αισιοδοξία για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να δούμε τι είπαν για την δύσκολη αποστολή εκτός έδρας οι ποδοσφαιριστές του Εορδαϊκού, Παναγιώτης Μπαλίτσας και Αλέξανδρος Πούλιος. Ναι, εντάξει, αυτό που γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες είναι κάτι πολύ δύσκολο για την ομάδα μας. Θα αναγκαστεί πλέον ο Εορδαϊκός να παίξει λογικά 5 παιχνίδια σε 2 εβδομάδες. Πράγμα που θέλει και καλή προετοιμασία και για τα 5 παιχνίδια, καλό rotation. Και όλα είναι, εντάξει, είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και στο τέλος θα
πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αρχή τη σεζόν και θα είναι επίπονο και για τους ποδοσφαιριστές 5 παιχνίδια. Σίγουρα, ναι, ερχόμαστε από μια προετοιμασία που ήταν full εδώ και 1,5 μήνα παραπάνω και τώρα αναγκαζόμαστε να παίξουμε 5 παιχνίδια σε 14 μέρες. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τα Τρίκαλα που παρουσιάζονται σαν και ένα από τα φαβορί. Πού πιστεύεις μπορεί να κρυφθεί αυτό το μάτς και τι πρέπει να προσέξετε εσείς? Ναι, τα Τρίκαλα από ό,τι έδειξαν για την πρώτη αγωνιστική πρέπει να έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, εμείς θα πάμε εκεί μέσα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα είναι μια ιστορική ομάδα και ιστορική έδρα. Όλα τα χρόνια Β' Εθνική και Α' έχει παίξει. Είναι μέσα στα ένα από τα τρία φαβορί που πιστεύω. Αλλά εμείς θα πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Και θέλω και τη γνώμη σου για τον όμιλο. Πώς τον βλέπεις τον όμιλο? Είναι πιο βατός από τον πρώτο που είχατε? Κοιτάξτε, ναι, ναι, κοιτάξτε. Σαν όμιλο, σαν ονόματα βασικά να το πω έτσι, νομίζω είναι πιο βατός σε σχέση με τον πρώτο όμιλο, ο δεύτερος που μας έβαλαν. Τώρα εντάξει, άμα δεν τις δεις τις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά θεωρητικά. Ναι, θεωρητικά πιστεύω πως είναι καλύτερα σε θέμα αγωνιστικότητας για μας. Αυτό. Πιστεύεις έτσι πως είδες και την ομάδα σου ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει και να παίξει καλό ποδόσφαιρο αλλά και να πετύχει το στόχο της? Εντάξει, το πρώτο βασικό πράγμα είναι να πετύχουμε το στόχο μας. Έτσι, από εκεί και πέρα, μα έρθει και συνδυαστεί και με ωραίο ποδόσφαιρο, ακόμα καλύτερα. Που εντάξει, για να τερματίσεις τη θέση που πρέπει και να σωθείς, πρέπει να παίξεις και ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Οπότε πιστεύω σε συνδυασμό και με τα δύο. Αλλά ναι, η ομάδα μας έχει τις ικανότητες για να τα πετύχει και τους δύο στόχους. Εντάξει, η ομάδα έχει ως στόχο να σωθεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι η δεύτερη μου χρονιά. Πρώτη μου χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αντιμέτωπος με πολλές ομάδες ιστορικές δύσκολες. Πιστεύω ότι ο στόχος μου είναι να σωθεί, να σωθούμε. Σαν ομάδα θα επιτευχθεί στο τέλος. Όπως είδες στην προετοιμασία, η ομάδα είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Γιατί μιλάμε για. Εντάξει, ένα δύσκολο όμιλο, αλλά και μια δύσκολη προσπάθεια, γιατί πέφτουν και πολλές ομάδες. Ναι. Εντάξει, έχουμε έναν έμπειρο προπονητή, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε τρέξει πάρα πολύ. Η ομάδα ακόμα χτίζεται, δεν είναι έτοιμη. Ακόμα κάνουμε προσθήκες. Βέβαια, τα παιδιά που είναι εδώ πέρα από την αρχή και τα έμπειρα και τα άπειρα δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Και τώρα σε μια δύσκολη σειρά αγώνων, πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουμε και θα πάρουμε τα καλύτερα θεμητά αποτελέσματα που μπορούμε. Αυτό μας έχει πει και ο coach, ότι είναι μια νέα ομάδα, μια νεανική ομάδα με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άρα αυτό χρειάζεται και μέσα από τους αγώνες να αποκτηθεί και εμπειρία. Ναι, και σίγουρα χρειάζεται και χρόνος. Όπως και πέρυσι, ήμασταν μια καινούργια ομάδα, έτσι και φέτος. Δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, να βρούμε χημεία και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την τακτική που θέλει ο προπονητής στο γήπεδο. Και κοιτάμε το κάθε αγώνα ξεχωριστά, δεν έχουμε άλλο τέτοιο τρόπο. Ο Νίκος ο Κατακαλίδης είναι ένας έμπειρος προπονητής, είναι γνώστης της κατηγορίας. Η συνεργασία σας με τον Νίκο? Η συνεργασία μας είναι άριστη. Δείχνει ότι πιστεύει τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, είτε είναι νέος είτε είναι μεγαλύτερος ηλικία. Και τους δίνει τις ευκαιρίες. Ο κάθε παίχτης πιστεύω ότι στα φιλικά έχει πάρει τις ευκαιρίες που τον αναλογεί και δείχνει πράγματα. Ναι. Και ο προπονητής θα κρίνει. Για τον αγώνα της Κυριακής, τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, μια πολύ ιστορική ομάδα. Πρώτη αγωνιστική που έπαιζε μέσα στην Καστοριά νίκησε εμφατικά. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή, γιατί όπως είπα είναι και έμπειρος, πιστεύω ότι θα φύγουμε από εκεί πέρα με ένα θετικό αποτέλεσμα, όποιο και είναι αυτό. Δώσε μας και την ευχή σου για τους φιλάθλους της Εορδές, αλλά και τι περιμένεις από αυτούς? Εντάξει, περιμένω να μας στηρίξουν. Ξέρω ότι ότι οι φιλάθλοι έχουν συνηθίσει να παίζει ομάδα σε αυτές τις κατηγορίες χρόνια. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα που τώρα χτίζεται, ξαναλέω. Χρειάζεται υπομονή και στήριξη να έρχονται στο γήπεδο να βλέπουν την ομάδα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί. Στα τοπικά πρωταθλήματα τώρα, τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης. Να δούμε τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζεται με την τρίτη αγωνιστική το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης. Με σημαντικά παιχνίδια συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η αγωνιστική δράση στα γήπεδα του νομού Κοζάνης, με τις ομάδες να προσπαθούν να καταθέσουν την αγωνιστική τους ταυτότητα. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές στην Α κατηγορία άφησαν υποσχέσεις στους φιλάθλους. Είδαμε γκολ, θέαμα, ανατροπές και γενικά καλό για την εποχή ποδόσφαιρο. Ας μην ξεχνάμε, στο γήπεδο πάμε για να περάσουμε 2 ώρες ευχάριστα και οι ομάδες φαίνεται να μας το προσφέρουν αυτό μέχρι στιγμής απλόχερα. Ευχή τα πρωταθλήματα να συνεχιστούν έτσι και ακόμα καλύτερα. Πάμε να δούμε αναλυτικά το μενού του Σαββατοκύριακου.
Τρίτη αγωνιστική, Δανάη Κοζάνης Βελβεντό, Μακεδονικός Κοζάνης Κρόκος, Ατρόμητος Τουλεμαϊδας Περδίκας, ΑΕΠ Κοζάνης Τιτάν Σερβίων, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, η ΑΕΠ Κοζάνης αποχώρησε από το πρωτάθλημα, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Μακεδονικός Σιάτιστας, ΠΑΟ Κύλων Ιωνικός, ΡΕΠΟ η ΑΕΠ Κοζάνης. Στη βαθμολογία, ΠΑΟ Κύλων και Περδίκας 6 βαθμούς, Τιτάν Σερβίων 4 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Μακεδονικός Κοζάνης, Ατρόμητος Πτολεμαϊδας, Μακεδονικός Σιάτιστας, Κρόκος και Ιωνικός 3 βαθμούς, Βελβεντό 1 βαθμό, Δανάη Κοζάνης, ΑΕΚ Κοζάνης δεν έχουν βαθμό και η ΑΕΚ Κοζάνης που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Γειτονικό εορδαϊκό ντέρμπι. Ο νεανικός Ατρόμητος Πτολεμαϊδας θα υποδεχθεί τον έμπειρο Περδίκα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Ατρόμητος Πτολεμαϊδας υποδέχεται τον πρωτοπόρο στη βαθμολογία Περδίκα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε από τον Ατρόμητο ο προπονητής Κώστας Μαριωρίδης, ο ποδοσφαιριστής Σάκης Χαραλαμπίδης και από τον Περδίκα ο προπονητής Γιώργος Θεοδωρίδης και οι ποδοσφαιριστές Γιώργος Σημεωνίδης και Βαγγέλης Βλαδίκας. Νεανική ομάδα πάλι και φέτος. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να δώσουμε όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε και στο δικό μας τον ομό, αλλά και όσα παιδιά μπορούμε παραπάνω. Αυτός είναι σαν στόχος που έχουμε θέσει. Τώρα ομαδικά, αν μπορέσουμε να μείνουμε στην κατηγορία, να έχουμε περισσότερα πιο ποιοτικά παιχνίδια από τη σχέση με την άλλη κατηγορία, θα είναι μεγάλο στόχος για μας, γιατί έχουμε ρίξει πάρα πολύ ακόμα το μέσο όρο ηλικίας σε σχέση με πέρσι. Έχουμε μόνο 1-2 ποδοσφαιριστές που είναι έμπειροι σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, αυτός όμως είναι ο στόχος. Ελπίζω να τα καταφέρουμε με πολλή δουλειά να πετύχουμε τους στόχους μας. Το πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις από τη μια πρώτη ματιά μετά από τις δύο αγωνιστικές? Είναι ένα πρωτάθλημα καταρχήν με πολύ λίγες ομάδες, έτσι, το οποίο δεν είναι τόσο καλό αυτό από πολλές απόψεις. Όμως θα είναι νομίζω πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Θα έχει τις 2-3 ομάδες που θα υπερισχύσουν λίγο και θα είναι λίγο ψηλά. Και τις άλλες, οι οποίες θα είναι πάνω κάτω με λεπτομέρειες, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ομάδων, σε ένα δεύτερο μέσο, μισό. Εμείς ανήκουμε στο δεύτερο μισό από κάτω, θα παλέψουμε με τις ομάδες που είμαστε πάνω κάτω εισάξιες. Ξέρω, φέτος έχουμε και για πρώτη φορά, παλιότερα γινόταν, το play-off και play-out. Πώς το βλέπεις αυτό? Ναι, κοιτάξτε, επειδή είναι λίγες οι ομάδες, νομίζω ότι σωστά σκέφτηκε η ΕΠΣ να το κάνει έτσι και για περισσότερα παιχνίδια να πάρουν οι ομάδες. Αλλά και θα γίνει και πιο συναρπαστικό νομίζω, ειδικά προς το τέλος και για την άνοδο και για την κάθοδο θα είναι νομίζω πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Να πάμε και στην ομάδα σου. Δύο αγωνιστικές, μία νίκη, μία ήττα, παλέψατε και τα δύο τα παιχνίδια. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από αυτά τα δύο τα παιχνίδια? Κοιτάξτε, πέρα από τα αποτελέσματα που είναι μία νίκη και μία ήττα, το σημαντικό είναι, όπως είπες, ότι παλέψαμε τα παιχνίδια. Ο δικός μας στόχος είναι να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια με όποιον και να παίζουμε και να προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση και να κυριαρχούμε στα παιχνίδια, παρόλο που έχουμε το μικρό της ηλικίας, να δείχνουμε αυτά που δουλεύουμε στο γήπεδο, γιατί είναι ένας στόχος για μας αυτό. Κάνουμε καθημερινή προπόνηση, είμαστε εδώ όλη μέρα. Οπότε, άσχετα ποιος είναι ο αντίπαλος απέναντί μας, είτε είναι καλός είτε όχι τόσο δυνατός, να μπορούμε να έχουμε εμείς την κυριαρχία στο παιχνίδι. Είναι η νεανική, μάλλον, ομάδα που πολλές φορές όμως στοιχίζει στην απειρία, έτσι. Πραγματικά, ναι. Αν δούμε και τα δύο τα παιχνίδια, ήμασταν η ομάδα που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο, η ομάδα που όχι τόσο στο δεύτερο όσο στο πρώτο παιχνίδι που είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά πάντα κάνουμε ένα-δύο λάθη από απειρία και αυτό λίγο μας στοιχίζει. Ελπίζω, παίρνοντας κάποια παιχνίδια παραπάνω και παιχνίδι σε παιχνίδι, να το βελτιώσουμε αυτό, να βελτιώσουμε και την ατομική μας απόδοση, ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά, για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε και να παίρνουμε τα αποτελέσματα λίγο πιο εύκολα για μας. Έχετε ένα δυνατό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική με τον Περδίκα, φιλόδοξος ο Περδίκας, δύσκολο παιχνίδι μέσα στην έδρα σας. Εσύ πιστεύεις πώς θα αντιδράσουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές, αλλά και τι πιστεύεις από το παιχνίδι? Ναι, πραγματικά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Περδίκας έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές, στηρίζεται πιο πολύ στην εμπειρία που έχει σε σχέση με εμάς. Έχει τα πλεονεκτήματά του ο Περδίκας, έχουμε τα πλεονεκτήματά μας εμείς. Θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε στα δύνατα σημεία του αντιπάλου. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο όπως όλα τα άλλα. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο να διαλέγουμε παιχνίδια. Όποιος είναι και ο αντίπαλος μας, πρέπει να παίζουμε κανονικά. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα μας. Και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα για τους φιλάθλους ή συορδές στον ομό Κοζάνη. Θεωρώ ότι απέχει λίγο ο κόσμος από τα γήπεδα. Δεν είναι όμορφη η εικόνα.
ακόμα και στην γάμα εθνική, όπως δείξαμε και πέρσι, δεν είχαμε, πέρα από τα μπαράζ. Η έλλειψη του κόσμου δεν είναι κάτι καλό για τους ποδοσφαιριστές. Είναι καλό να αγαπήσουμε λίγο τις προσπάθειες που κάνουν στον ομό μας εδώ κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν κάποιες ομάδες, για να μπορέσουμε λίγο να τους δείξουμε και εμείς και να τους δώσουμε ένα κίνητρο παραπάνω, να μπορέσουν τις ομάδες να τις ανεβάσουν λίγο πιο ψηλά από πολλές απόψεις, και ποδοσφαιρικά αλλά και διοικητικά. Και ελπίζω όσοι έρχονται να τους ανταμείβουμε με ένα όμορφο θέαμα στο γήπεδο. Εγώ να σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Οι στόχοι σου και οι στόχοι της ομάδας να πραγματοποιηθούν, και καλό κουράγιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είστε καλά. Πραγματικά αυτό που κάνετε δείχνει ότι το αγαπάτε πάρα πολύ. Δίνετε ειδικά στα μικρά παιδιά έτσι, ένα κίνητρο και ένα θάρρος λίγο να το κάνουν. Να είστε καλά και σε ευχαριστώ ακόμα μια χρονιά που είστε κοντά στο τοπικό πρωτάθλημα. Είσαι καλά, Κώστα. Σάκη, δεύτερη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα, είχατε μία νίκη στο πρωτάθλημα και μία ήττα. Θέλω τη γνώμη σου, πώς είδες αυτά τα δύο τα παιχνίδια. Η ομάδα μας, όπως ξέρετε, είναι πολύ δυναμική. Τα μισά και παραπάνω παιδιά είμαστε από την ΚΑΠΑ 16. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την επίδοσή μας. Σε αυτά τα δύο μάτς είδαμε τις δυνατότητές μας. Έχουμε τώρα ένα μάτς με τον Περδίκα πολύ δύσκολο και πάμε να παλέψουμε την νίκη μέσα στην έδρα μας. Πώς βλέπεις αυτό το παιχνίδι, μια που είπες για τον Περδίκα, είναι δύσκολο, πού είναι... πρέπει να κοιτήσετε, τι πρέπει να προσέξετε? Είναι δύσκολο, πρέπει να προσέξουμε τις στισμένες φάσεις, γιατί είναι δυνατά κορμιά και μπορούν να μας πάρουν κεφαλιές και πολλά. Και αυτό. Την κατηγορία πώς τη βλέπεις? Το πρωτάθλημα δηλαδή. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα, πιστεύω. Όλες οι ομάδες είναι στα ίδια μέτρα. Ο καθένας μπορεί να κερδίσει, ο καθένας μπορεί να χάσει. Και θα θέλω να περιγράψει τη φάση αυτή που συζητήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική για το fair play που έκανες στον αγώνα. Όπως ξέρετε, με τα παιδιά του Τιτάν είχαμε πολλές καλές επαφές. Το παιδί χτύπησε, έπεσε κάτω, σταμάτησε η φάση εκεί. Ήταν στα τελευταία λεπτά? Στην τελευταία φάση ήταν. Είχαμε την μπάλα μη στημένη για φάουλ και έδωσα την μπάλα πίσω, όπως άκουσα και από τον προπονητή μου από τις συμβουλές που μας δίνουν. Πίστεψα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή που έκανα. Μια και ανταμείφθηκες γι' αυτό, γιατί όλοι πραγματικά χειροκρότησαν αυτή την ενέργειά σου, γιατί είπαμε καλό το ποδόσφαιρο, όλα καλά, καλή η νίκη, αλλά προέχει και η υγεία των ποδοσφαιριστών. Ναι, ναι. Να είναι καλό και το παιδί. Δώσε και μια ευχή στους φιλάθλους και τι περιμένεις από αυτούς? Ευχόμαστε να έχουμε κόσμο για το Σάββατο, εννοείται, και πάμε να παλέψουμε για την ομάδα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν κοντά στις 5 ομάδες, σίγουρα 4, οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο. Και πιστεύω μέχρι το τέλος θα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Και από ό,τι είδα και από την πρώτη αγωνιστική που υποτίθεται η Δανάη ήταν μια ομάδα που ανέβηκε φέτος, αντιμετώπισα πολλά προβλήματα παίζοντας. Γιατί είδα μια ομάδα με πολύ ταλέντο, εντάξει υπάρχει απειρία, αλλά υπάρχει το πολύ ταλέντο. Και αυτό που, γιατί μου αρέσουν αυτές οι ομάδες, το έχω ξαναδηλώσει. Γιατί σε κάποια στιγμή είδα ότι ο κύριος Παπαδόπουλος που κάνει φανταστική δουλειά, από ό,τι είδα, τρεις έμπειρους τους έβαλε στο τέλος. Αυτό δείχνει ότι δείχνει εμπιστοσύνη πολύ στα παιδιά, αλλά υπάρχει και πολύ ταλέντο. Δεύτερη αγωνιστική με το φίλο μου, το Γουτσόνα, μια ομάδα πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ γυμνασμένη. Και αυτό φάνηκε στο τέλος, ότι με πίεσε μετά το 70, με πίεσε αφάνταστα. Και δεν πιστεύω καμιά ομάδα θα είναι εύκολη. Παντού θα υπάρχουν ντέρμπι. 3-4 παιχνίδια που θα γίνονται θα είναι ντέρμπι συνέχεια. Σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η νέα καινοτομία της ΕΠΣ Κοζάνης με τα play-out και τα play-off? Πιστεύω ναι, γιατί αν δεν υπήρχαν τα play-off είμαστε 11 ομάδες που δεν θυμάμαι ενεργές. Θα ήταν 22 αγωνιστικές. 22 αγωνιστικές, αν όλα πήγαινε καλά με τον καιρό, τέλη Φεβρουαρίου θα τελειώναμε. Εδώ θα τελειώσουμε το Δεκέμβριο τον πρώτο γύρο. Πιστεύω ναι, ότι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα βοηθήσει. Ακόμα και τα play-out θα βοηθήσουν. Και τα play-off και τα play-out. Τώρα, απ' την άλλη, κάποιοι που διαμαρτυρήθηκαν, που διάβασα κιόλας με οδηπορικά, με διαιτησίες, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Πιστεύω ότι όλοι από το συστήριμά μας θα βοηθήσουμε για να μπορέσουμε να υπάρχει αθλητισμός, να γυμνάζονται όλα αυτά τα παιδιά.
Είπες για τα δύο τα προηγούμενα παιχνίδια. Έρχεται ένα άλλο παιχνίδι μέσα στον Ατρόμητο, άλλη μια νεανική ομάδα που και αυτή παίζει το δικό της ποδόσφαιρο και έχει τη δικιά της φιλοσοφία. Τι πρέπει να προσέξεις? Σίγουρα είναι μια νεανική ομάδα με ταλέντο. Ο Ατρόμητος δεν είχε έμπειρους ποδοσφαιριστές, είχε έναν-δύο από ό,τι νομίζω. Τώρα έχει πάρει και άλλους δύο-τρεις. Δεν ξέρω αν τους χρησιμοποιήσει. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Να κερδίσει ο καλύτερος. Και πες μας τώρα και μια ευχή, ένα μήνυμα για τους φιλάθλους εδώ του Νομού Κοζάνης, αλλά και του Περδί. Καταρχήν, να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες υγεία, να ευχηθώ να υπάρχει ευγενής άμυλα σε όλους. Να έρθει ο κόσμος στα γήπεδα, γιατί οι ερασιτεχνικές ομάδες έχουν ανάγκη τον κόσμο. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά, έστω και τα 2, 3, 4, 5 ευρώ που θα δώσουν το εισιτήριο θα βοηθήσουν τις ομάδες, όλες τις ομάδες, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Και εύχομαι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα και ο καλύτερος και πιο τυχερός να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καταρχήν υγεία να έχουμε, καλή χρονιά ποδοσφαιρική, καλό κουράγιο στους παράγοντες, στους προπονητές. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα αμφίροπο για μένα προσωπικά, Γιώργο, πρωτάθλημα. Υπάρχουν 3-4 καλές ομάδες με καλό υλικό, έμπειρο υλικό και εξίσου καλούς μικρούς. Από εκεί και πέρα βλέπω ένα αμφίροπο πρωτάθλημα. Θεωρώ η ομάδα μου ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές, έχουμε εξίσου πολύ καλούς μικρούς και θέλω να πιστεύω ότι εμείς θα κόψουμε πρώτο το νήμα. Είμαι πολύ αισιοδόξης. Φέτος έχουμε και αυτή την καινοτομία, τα play-out μάλλον και τα play-off. Σε βρίσκει σύμφωνο? Όχι, όχι, γιατί δεν μπορεί όλο τον κόπο της μιας χρονιάς να το διεκδικούμε, έστω έναν βαθμό να βγούμε πρώτοι και να μπούμε σε μια διαδικασία και να μην έχει μια ομάδα, ας πούμε, το βάθος της και να παίξει με αυτό το mini τουρνουά για να διεκδικήσει, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι κατά από αυτής της άποψης. Το έχω κάνει και εξάλλου στο Ενσυνέψη Φλόρινας που είχα παίξει. Το βρίσκω πολύ, είμαι πολύ αρνητικός, ας πούμε, προσωπικά. Ο Περδέχας έκανε το 2-2, τώρα έχει ένα άλλο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έχει αγωνιστεί και εκεί. Τι πρέπει να προσέξει μια νεανική ομάδα ο Ατρόμητος, έτσι? Εντάξει, ένα γειτονικό ντέρμπι. Εμείς είμαστε και λίγες οι ομάδες από εδώ μεριά, από την Πτολεμαϊδα, από την Ορδαία. Ναι, όντως είναι ένα παιχνίδι. Θέλει προσοχή, κάθε παιχνίδι είναι για μας ξεχωριστό. Δεν μειώνουμε κανέναν, τους σεβόμαστε όλους, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Ο Ατρόμητος όντως είναι μια νεανική ομάδα. Διαθέτει 2-3 καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπως και μικρούς καλούς. Θα προσέξουμε τα τούτους και θέλουμε να πάρουμε να φύγουμε νικητές και από αυτό το μάτσα. Θέλω να σου κάνω και μια γενική ερώτηση. Είσαι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, πολλά χρόνια στα γήπεδα. Υπάρχουν ταλέντα στην περιοχή? Μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι που να βγουν νέα ταλέντα που μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο? Γιώργο, εγώ θα απαντήσω. Δηλαδή, εγώ μετά τη δικιά μας τη σειρά, πραγματικά εγώ το λέω για τον. Δηλαδή, υπάρχουν ποδοσφαιριστές από 80 και μετά, ας πούμε, γεννημένοι. Εγώ δεν βλέπω, δεν ξεχώρισα κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε. Βλέπω όμως φέτος ότι και ο Μακεδονικός και η ΑΕΚ Κοζάνης και ο Περδίκας και ο Ατρόμητος έχουν καλές φουρνιές ποδοσφαιριστών και τα κύλα. Που τους παίξαμε και ένα φιλικό, ας πούμε, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Απλά να προσέξουν, ας πούμε, αυτά τα παιδιά να είναι χαμηλά το κεφάλι, να δουλέψουν με σωστούς ανθρώπους δίπλα τους. Γιατί το ποδόσφαιρο πλέον έχουμε πάει σε άλλες κατηγορίες και το βλέπουμε πιο πολύ. Θα το πω και ρεαλιστικά, εγώ θα το πω ότι μανατζαρέοι και να προσέχουν. Να παίξουν, να γυμνάζονται, να μην ακούν τους πατεράδες, μόνο τους προπονητές τους. Και άμα είναι τυχεροί και παίξουν ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο αργό πεθαίνει. Ο συνομιλητής σου, έτσι, και ο συμπαίκτης σου, είπε ότι πιστεύω ότι θα κόψουμε πρώτη το νήμα. Πιστεύεις, η ομάδα πώς την βλέπεις? Κοιτάξτε, είναι ένα αμφίροπο πρωτάθλημα το φετινό. Όλοι οι παίχτες έχουν πάει σε διαφορετικές ομάδες. Δεν είναι όπως τα παλιά πρωταθλήματα που κάποιες ομάδες μαζεύανε τους ποδοσφαιριστές τους θεωρητικά καλούς. Εγώ πιστεύω στην ομάδα μου. Αλλά πιστεύω ότι με πολλή δουλειά θα καταφέρουμε το στόχο μας. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, πες μου πρώτα με δύο λόγια πώς η νίκη και θα πάμε στο επόμενο. Είδαμε ότι όλα τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες και ειδικά με ομάδες που έχουν νεανικό ρόστερ.
Καταφέραμε εμείς να διαχειριστούμε τα παιχνίδια, όπως πολύ καλά ξέρουμε να κάνουμε και από πέρσι, και συνεχίζουμε. Κάθε παιχνίδι βλέπουμε, το βλέπουμε ξεχωριστά. Αυτό. Και με τον Ατρόμητο τώρα, ένα δίπλα ομάδες, εντάξει, σίγουρα μια νέανική ομάδα, σίγουρα κρύβει και αυτό παγίδες, έτσι. Σίγουρα. Είναι ένα ντέρμπι, όπως είπε και ο Γιώργος. Ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα, με νέα παιδιά, με πολύ καλό προπονητή. Εμείς θα πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, όπως ξέρουμε, και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Βαγγέλη, τι περιμένεις από τους φιλάθλους εδώ της Ορδέας και του Περδίκα και τι θα περιμένουν οι φιλάθλοι από εσάς? Επειδή τόσα χρόνια ξέρουμε ότι οι φιλάθλοι δεν στηρίζουν τις ομάδες και το βλέπουμε και αυτό και από τον Ιορδαϊκό και από την Κοζάνη πιο παλιά, εμείς δεν περιμένουμε κάτι από αυτούς, εμείς περιμένουμε μόνο από τον εαυτό μας να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και έτσι να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να προσπαθήσουμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Δεύτερο παιχνίδι για σήμερα, η Άρδασα υποδέχεται στην έδρα της τον μακεδονικό Σιάτσας. Γι' αυτό το δύσκολο παιχνίδι θα δούμε τι είπαν οι άνθρωποι της ομάδας της Άρδασας. Ο Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, μετά την ήττα μέσα στον ΠΑΟ Κίνων, έχει άλλη μία δύσκολη αποστολή, αφού υποδέχεται τον μακεδονικό Σιάτσας, ο οποίος έρχεται με φόρα μετά την εμφατική νίκη επί της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν για το παιχνίδι ο προπονητής της Άρδασας, Τέλης Καλπακίδης, και ο ποδοσφαιριστής Θεόφιλος Μωυσιάδης. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες. Υγεία να έχουμε και να τελειώσουμε όλες οι ομάδες όσες ξεκινήσαμε, να τελειώσουμε και το πρωτάθλημα. Πολύ βασικό. Με μια πρώτη ματιά, αυτό που βλέπουμε φέτος, νομίζω θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αρκετά καλό. Βάσει της δυναμικότητας όλων των ομάδων. Θα παιχτεί, νομίζω, το πρωτάθλημα ανάμεσα σε τρεις, μπορεί και τέσσερις ομάδες. Και γενικά, νομίζω, θα το ευχαριστηθεί και ο κόσμος και οι παίχτες και όλοι. Αυτή η νέα καινοτομία με τα play-out και τα play-off, οι πρώτες έξι ομάδες θα παίξουν τα... Ναι. Play-off, οι άλλες έξι τα play-out. Σε βρίσκει σύμφωνο, έχει περισσότερο ενδιαφέρον για σένα, για την ομάδα? Σημαντικό είναι ότι γίνεται με καλή πρόθεση. Για να γίνουν περισσότερα παιχνίδια και να είναι μεγαλύτερο το πρωτάθλημα. Είναι δοκιμαστικό, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, οπότε δεν είμαι αρνητικός στην όλη διαδικασία. Συμφωνώ με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να παίξουν οι ομάδες περισσότερα παιχνίδια. Βέβαια, αυτό έχει και αντίκτυπο στο κοστολόγιο των ομάδων, που είναι ένα αγκάθι για όλους. Αλλά νομίζω προτεραιότητα έχει να παίξουν τα παιδιά, να παιχτεί ποδόσφαιρο και να το ευχαριστηθούμε όλοι μας. Οπότε, ναι, συμφωνώ. Τώρα, στο τέλος της χρονιάς, θα φανεί αν ήταν σωστό ή λάθος, ναι. Αλλά σαν πρώτη ματιά, ναι, θα συμφωνήσω. Να πάμε και στο πρωτάθλημα. Προηγούμενη αγωνιστική μέσα στον ΠΑΟΚ Κίνων. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Θέλω δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι και να πάμε στο επόμενο. Δύο λόγια θα πω, Γιώργο. Δύο. Πήγαν όλα λάθος. Το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Δεν φανήκαμε έτοιμοι, ανταγωνιστικοί όσο θα θέλαμε. Μια δίκαιη επικράτηση του ΠΑΟΚ Κίνων. Μια πολύ καλή ομάδα, γυμνασμένη ομάδα, με καλά τρεξίματα. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και η εικόνα μας δεν αντικατοπτρίζει αυτό που μπορούμε να δώσουμε και να βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι η ομάδα δεν της αξίζει να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Το κρατάμε όμως, θα κρατάμε τη γενική μας εικόνα, αυτά που θέλουμε για να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε και να φανούμε πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια. Ξέρω ότι πολλές φορές λέει μία ήττα είναι πιο χρήσιμη και από μία νίκη. Έτσι, πάνω στα λάθη σου πατάς, τα διορθώνεις και συνεχίζεις. Και συνεχίζεις την επόμενη αγωνιστική τώρα με τη Σιάτσα, με μια δυνατή ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να φανούμε να είμαστε μάλλον πολύ καλύτεροι από το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε γενικότερα, δεν μας πήγε καλά, μπορώ να πω, για να δώσω και ένα ελαφρυντικό στην ομάδα μας, η κλήρωση και τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στο ερασιτεχνικό της περιοχής μας. Είμαστε σε απραξία εδώ και ένα μήνα. Είχαμε κλήρωση κυπέλου με την ΑΕΠ και πρώτη αγωνιστική πάλι με την ΑΕΠ. Δύο παιχνίδια που δεν γίνανε ποτέ, οπότε εμείς ήμασταν ήδη πίσω σε αγωνιστικό ρυθμό συγκριτικά με τις άλλες ομάδες.
Είχαμε και κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας με ιώσεις που αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε και κάποιο φιλικό και αυτό μας πήγε αρκετά πίσω. Ήμασταν ένα μήνα χωρίς παιχνίδι. Τώρα πάλι ξεκινάμε, θα παίξαμε ήδη ένα, τώρα με το Μακεδονικό. Ένα δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα. Έμπειρη ομάδα, δουλεμένη ομάδα όπως είδαμε. Θα προσπαθήσουμε να φανούμε, είναι και στην έδρα μας, αντάξει των προσδοκιών μας. Αυτό θα σε έλεγα και θα παίξει και ρόλο και η έδρα, έτσι. Σίγουρα η έδρα. Μεταμορφώνεται στην έδρα της. Ναι, η έδρα είναι, θα προσπαθήσει να είναι μάλλον και φέτος το δυνατό μας σημείο. Μια δυνατή έδρα ανέκαθεν για την ομάδα της Άρδασας. Με τον κόσμο δίπλα μας, τα παιδιά παίρνουν το έναυσμα, ας πούμε, από τον κόσμο και παίζουν με περισσότερο πάθος, περισσότερη δύναμη, το θέλουν, το περιμένουν. Γενικότερα, νομίζω ένα εντός έδρας παιχνίδι, όταν έχει και κόσμο, βοηθάει πάρα πολύ και το θέλεις σαν ποδοσφαιριστής να το παίξεις. Από εκεί και έπειτα, εμείς θα συνεχίζουμε μάλλον τη δουλειά μας, τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά και πρέπει να τους το αναγνωρίσω αυτό τον σχεδόν 2 μήνες τώρα, κάτι λιγότερο. Είναι καθημερινά στο γήπεδο, δουλεύουν πάρα πολύ, αυτό δείχνει το πόσο σέβονται τους εαυτούς τους και κατ' επέκταση το ίδιο το ποδόσφαιρο, καθώς η ομάδα δεν αποτελείται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι πληρώνονται και μπορείς να έχεις απαιτήσεις από αυτούς, αποτελείται από παιδιά τα οποία δείχνουν αυτοσεβασμό και με φιλότιμο, μπορούμε να πούμε, στην όλη διαδικασία. Παραθυράκι για κάποια άλλη μεταγραφή, για ενίσχυση υπάρχει? Κοιτάμε κάποια άλλη μεταγραφή ή έχει κλείσει το ρόστερ? Πάντα είναι ευπρόσδεκτοι οι νέοι ποδοσφαιριστές. Παιδιά που μπορούν να έρθουν να πλαισιώσουν το ήδη υπάρχον ρόστερ. Αυτό το πολύ καλό, θα έλεγα εγώ, γκρουπ ποδοσφαιριστών που έχουμε. Καθώς φέτος ήρθαν και παιδιά του χωριού που είναι έμπειρα από μεγαλύτερες κατηγορίες, τα οποία βέβαια δεν είναι ακόμα διαθέσιμα όλα και προσπαθεί η ομάδα να δέσει, να βρει τα βήματά της. Αν υπάρξει κάποια καλή περίπτωση που να μπορεί να κολλήσει σε εισαγωγικά με τα παιδιά, με τους ποδοσφαιριστές εδώ, θα είναι χαρά μας να τον υποδεχθούμε, ναι. Έτσι. Και κλείνοντας, να πεις ένα μήνυμα για τους εδώ, για τους φιλάθλους της Ιορδαίας, της Άλωτης, αλλά και γενικά για τους φιλάθλους του νομού Κοζάνης, για το πρωτάθλημα που ήδη διανύουμε. Στον κόσμο του χωριού θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που έχουν, καθώς αγαπάνε την ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα. Βλέπεις ότι μετά από το πρώτο κακό αποτέλεσμα που είχαμε, την πρώτη αγωνιστική, σε βρίσκει ο κόσμος έξω, σε ρωτάει γιατί να πάμε έτσι, στεναχωρήθηκαν αρκετοί. Θα προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε όλο αυτό, να το αλλάξουμε, να τους κάνουμε χαρούμενους, να τους κάνουμε να θέλουν να έρθουν όπως θέλουν να έρθουν. Βασικά να μην τους διώξουμε, γιατί θέλει ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Θα κοιτάξουμε να τους κρατήσουμε, να είναι χαρούμενοι. Και γενικότερα σε όλο το φιλάθλο κοινό του νομού μας να ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο από τα παιδιά, χωρίς παρατράγουδα, πολύ βασικό, έτσι να έχουμε ωραίες στιγμές όπως είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική τώρα από τον Ατρόμητο, τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, να έχουμε ανάλογες τέτοιες στιγμές και να είναι τα μοναδικά που να προβάλλονται για να μας κάνουν όλους καλύτερους. Όσο πάμε και λιγοστεύουν οι ομάδες κάθε χρόνο, η ΕΠΣ φέτος έβαλε τα play-off για να το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον, ίσως. Θα είναι μερικές ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, ίσως τα φαβορεί ο Περδίκας, ο ΠΑΟ Κύλων για μένα, πολύ καλή ομάδα, ο Μακεδονικός Κοζάνης. Και οι υπόλοιποι εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καταφέρουμε. Και όπως είπες και για τον ΠΑΟ Κύλων, να πάμε πρώτα στο προηγούμενο παιχνίδι, πραγματικά ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Στο 100% πιστεύω, τα παιδιά, έχουμε πολλά καινούργια παιδιά. Τώρα μαζευτήκαμε, σιγά σιγά. Άμα ήταν σε 5-6 αγωνιστικές, θα ήμασταν καλύτεροι. Αρκετά πιστεύω, δεν θα ήταν αυτή η εικόνα μας. Εμείς θα συνεχίσουμε, τώρα με τη Σιάτιστα την Κυριακή και ναι, ό,τι γίνει. Ναι, τώρα ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σιάτιστα. Αυτό που είπαμε και με τον κόουτς, ότι και η Άρδασα μεταμορφώνεται στην έδρα της. Ναι. Πού πιστεύεις ότι θα να αλλάξει η ψυχολογία κυρίως για να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα? Πρέπει να μας βοηθήσει ο κόσμος, να έχουμε τη βοήθεια του κόσμου από το χωριό που έρχεται, η αλήθεια είναι, όσο μπορούν. Αλλά πιστεύω θα είναι τελείως διαφορετική η εμφάνισή μας από το Σάββατο.
εδώ και λίγο καιρό και στο κλαμπ των παντρεμένων. Ναι, 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 ναι. Τη γυναίκα σου τη γνώρισε στο γήπεδο, έρχεται στο γήπεδο, σε παρακολουθεί. Έρχεται σε κάθε παιχνίδι. Όποτε μπορεί τουλάχιστον. Σε κάνει παρατηρήσεις. Όχι, όχι. Πάντα με ψυχώνει. Ωραία, εγώ να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα και θέλω να μου δώσει και μία ευχή για τους φιλάθλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα μήνυμα. Οι φιλάθλοι πρέπει να στηρίξουν νομίζω τα σωματεία γιατί όπως βλέπετε όλοι και λογοστεύουν. Όσο μπορεί ο καθένας με το υστέρημά του, ό,τι έχει να δώσει, είναι χρήσιμο. Εξάλλου τους έχουμε ανάγκη. Εννοείται. Αυτά λοιπόν με την προετοιμασία των ομάδων. Να πούμε ότι για όλη την αθλητική κίνηση μπορείτε να ενημερωθείτε τη Δευτέρα βράδυ από τα δελτία ειδήσεων του καναλιού. Αφού πρώτα ευχαριστήσω το κατάστημα ανδρικών ρούχων και γυναικείων Μπέλο, Ιωάννη Μικρού 2, να σας καληνυχτήσω και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Are you ready? Εντάξει, δεν παίρνω ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορεί ο καθένας, τι έκανε. Όχι, εντάξει, κουμπλέ. Εσύ να κοιτάξω. Εξεμπίνω τώρα, έτσι. Ναι, τι έχουν. Από εδώ να βλέπει ένα. Δεν έχω πολύ ρέντα σήμερα όμω. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν είμαι σκαλέ. Βάζει κανένα γκολ. Γκολ θα βάλω, ρε, το ένα. Φαντάζει να βάζει γκολ όμω. Καλά, να βάλω και εκεί, τι να πω. Λοιπόν, πιστεύει θα βάλει γκολ. Τρελό, ρε. Τον έχουμε εδώ πέρα star, guest star. Είναι ο Μπαλίτσα και ο άλλο. Όποιο έρθει πλέον. Φύγε δάδο, φύγε δάδο. Τι το τσάμα δεν κάνει. Φύγε, 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 θα γελάω. Ξεκινάμε. Τώρα θα τα πω καλά, δεν ξέρω. Έλα που μπορώ να βλέπω εσένα. Να μην βλέπω. Πρόεδρε, καλά είμαι. Ωραίο αυτός. Σίγουρα. Καλά είσαι. Τι με έφυγα να κόψει τα δίκη. Τι σε έφυγα, μια χαρά το πες. Με λίγο τορτούρισα. Ε, σιγά ρε, όλο τορτούρισες μου άλλο. Κόψει τα δίκη. Ο συνομιλητής σου. Στέλιο, έτσι. Θεόφιλος, ο αδερφός μου.